είναι αλήθεια, έχουμε γνωριστεί. Δόμνα με πληγώνεις. Δεν θυμάσαι πόσες φορές συναντηθήκαμε στην Αμερική, στις Μπαχάμες, στη Φλόριντα. Στη Φλόριντα ήμουν από τον Γουίλι την τελευταία εβδομάδα της ζωής του. Μην μιλάς για αυτήν την εβδομάδα, θα σε παράξω. Την προηγούμενη του θανάτου του, τον είχα πάει βόλτα με το καροτσάκι. Μη, δεν θέλω να ακούσω. Κι όμως, ήταν τόσο γερός, τόσο ωραίος, τόσο ευχαριστημένος εκείνη την ημέρα. Σταμάτησε το καροτσάκι σε μια άκρη, γύρισε το κεφαλάκι του από εδώ, γύρισε το κεφαλάκι του από εκεί. Γουίλι του είπε, πώς αισθάνεσαι. Περίφημα μου είπε. Δώσε μια ρουφιξιά γαλατάκι. Του έβαλε στο στόμα το μπουκάλι με το γαλατάκι και το ήπιε τόσο άπλιστα, τόσο ευχαριστημένα. Και την άλλη μέρα... Πέθανε αυτό το θηρί. Α, ξέχασα να σου πω. Απόψε έχουμε γιορτή στο Night Club. Για το θάνατό του. Όχι καλέ, για τα γενέθλιά μου. Έχεις τα γενέθλιά σου. Τώρα πώς να μου πεις τίποτα. Δεν γίνεται για χώρος να ετοιμάσεις ένα θαυμάσιο δώρο να σου προσφέρω. Α, thank you, my love. Που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Και εκ μέρους της διευθύνσεως, η πατροπαράδοτη τούρτα των γενεθλίων. Κυρία Τζέφερσον. Αγαπητοί κύριε Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναζητήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής. Καταξοδεύτηκε. Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση. Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα. Δεν το φαντάζομαι. Αλλά ένας τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας. Σπουδαία χειρονομία. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλά προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Αντιθέτως, να γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής, Δόμνα, και θα είναι η ναυαρχής του στόλου μου. Αγαπημένοι μου, μαέστρο, σε παρακαλώ, μουσική. Κάτι ζωηρό, μοντέρνο, κάτι γετανιάτα. Τάγκο.